του Survivor και θα πάμε στον Τριαντάφυλλο. Το 23. Στεφανή. Θα είναι ένα αγαπησιάρι το 23. Και την αρχή την κάνει ο Τριαντάφυλλο σε εμά. Γιατί ο Τριαντάφυλλο ρίχνει ουσιαστικά γέφυρα προς εσένα. Τι είχε πάθει μαζί μου. Σου ζητάει συγγνώμη για αυτά τα περίεργα, περίφημα, ξαφνικά stories που του ήρθε. Εγώ επειδή θέλω ότι έχει καλή ψυχή, λέω τώρα κάτω ασχοληθώ. Τέλος πάντων. Ναι, και εκείνος το κατάλαβε όλο αυτό, προφανώς. Θα έρθει στην εκπομπή μας, πολύ συγκεκριμένη ημερομηνία, μόνος θα το καλέστηκε. Τέλει, υπέροχο, θα τον καλούσαμε. Τι πιο όμορφο. Θα έρθει και θα τραγουδήσει και θα μιλήσει και συνέντευξη και θα σου μιλήσει εσένα και όλα αυτά. Τώρα για το Survivor και τι γίνεται με αυτό, θα τα δούμε. Ωραία, για να δούμε. Είδαμε το τρέιλερ, στο οποίο είσαι με έναν τρόπο. Πώς ένιωσες όταν είδες τα τρέιλερ? Δεν ένιωσα κάτι. Ο Ντάνος δήλωσε ότι, αν και είναι στο τρέιλερ, ότι δεν θα πάει. Ο Ντάφη δηλώνει ότι δεν θα είναι στο Survivor. Είναι οριστικό αυτό, Τριαντάφυλλε. Δεν θέλω να πω, αγαπούλα μου. Δεν είναι θέμα οικονομικό, θέμα συμφωνίας, άλλων πραγμάτων που εμείς δεν γνωρίζουμε. Ένα πακέτο. Ο Σάκης Κατσούλης είπε ότι η δήλωση του δικηγόρου σου ήταν υπεροπτική. Ο Στέλιος στην ουσία αντιπροσωπεύει τον κόσμο. Σαν τηλεθεατής, είπε αυτό που έγινε το 21. Δεν είμαι κάτι ψέματα, παιδιά. Ήταν κάποιοι ήρωες εισαγωγικά στο παιχνίδι που κλέψαν την παράσταση. Και μέσα αυτούς είναι και ο Σάγκης, και μέσα αυτούς είναι και ο Ντάφη. Και μέσα αυτούς είναι και ο Ντάνος ο πρώτο. Εγώ, ας πούμε, ψήφισα τον Ντάνο, έχω δώσει 3.500 για τον Ντάνο. Το Χανταμπάκι όχι. Το Χανταμπάκι όχι, και όταν γνώρισα το Χανταμπάκι ήταν έναν άλλο άνθρωπο που πραγματικά το ότι θα πάει στο All Star. Θα δείτε ότι θα είναι διαφορετικός. Εγώ έτσι πιστεύω. Ο Τζον έρχεται στην Ελλάδα. Αν σου ζητήσει ένα ραντεβού, δεν θα πας? Εννοείται θα πάω. Θα πάω. Με τον Τζον έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Μιλάμε και στο Instagram και για τη Χάλη την ομάδα κτλ. Όταν χάνει η ομάδα, του στέλνω κάποια μηνύματα, τον πειράζω λίγο. Και του λέω: δεν έχει αριστερό μπακ σαν και εμένα, ή σαν το Σάκη τερματοφύλακα, γι' αυτό χάνει. Πάρε μας. Άρα γι' αυτό σου λέω: αν πας. Αλλά το παιδί μου πραγματικά είναι το πιο σημαντικό. Πάω να του πω ότι θα πάω και θα πάρω πολλά λεφτά. Και θα σου φέρω πολλά δώρα. Και η απάντηση του ξέρεις ποια είναι. Δεν θέλω δώρα, δεν θέλω λεφτά. Θέλω να είσαι εδώ στο σπίτι και να παίζουμε παρέα. Ο Σάκης είπε όμως ότι πρέπει να πάρει μια θέση παραγωγή. Είναι κακό για τους υπόλοιπους παίχτες να ασχολούνται με τον Ντάνο συνέχεια. Καλός κακός ο Ντάνος, παιδιά, έχει γράψει τη δική του ιστορία στο Survivor. Θα ήθελα πολύ και σαν τηλεθεατής να τον έβλεπα. Όπως θα ήθελα και σαν τηλεθεατής να δω και τον Ντάφη. Όχι με τον Τριαντάφυλλο, τον Ντάφη. Τον παπά δηλαδή δεν τον θέλεις? Παπά, χωρίς παπά δεν υπάρχει Survivor χωρίς παπά. Με μια κουβέντα θα κάνει το συμβούλιο κάτω. Θα χαροπλάστης πάντως λέει συνέχεια ότι χωρίς εσένα δεν έχει νόημα. Δεν θέλει να πάει σχεδόν ο άνθρωπος. Σε θέλει μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που του λέω είναι να πάει. Όσο κάτσει να μαζέψει λεφτά για την οικογένειά του, γιατί έχει 4 παιδιά, να το απολαύσει. Δεν θα είμαι εκεί να τον πετσοκόβω, είναι πελάτης καλός, τον αγαπάω. Τον κέρδισα πάλι και στα παιχνίδια πάνω. Ναι, τον άφησα πολύ πίσω και το ξέρει και το ξέρουν όλοι και το έχει παραγωγή το βίντεο, μακάρι να τον βγάλει. Τόσες προπονήσεις, βρε Τριαντάφυλλε, θα αντέξεις να δεις το Survivor και ειδικά το All Star από τον καναπέ σου? Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Είμαι πολύ δυνατός. Έχεις κάνει τις εξετάσεις? Όχι, ήταν να τις κάνω, μετά το ραντεβού δεν πήγα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι Κατερίνα μου, γενικά γίνανε κάποια πράγματα έτσι μεταξύ μας που με στεναχωρήσανε. Ξέρεις, τους αγαπάω. Οι φίλοι είναι γι' αυτό. Όταν είσαι φίλος με κάποιον, είναι για να λες στους φίλους τα προβλήματά σου και όταν νευριάζεις να τα ξεσπάς στους φίλους σου. Η πρόταση είναι ανοιχτή. 8 ξεκινάει το Survivor, 9 θα έρθεις να τραγουδήσουμε και να σχολιάσουμε από το πάνελ της εκπομπής μαζί με την Κατερίνα και τον Κουντάρα, όλοι μαζί το Survivor. Κατερίνα μου, 9 του μήνα δεσμεύομαι να έρθω στην εκπομπή σου, θα σχολιάσω ό,τι δω και θα σχολιάσω πραγματικά πολύ τρελά, να ξέρεις, πολύ έντονα. Ό,τι δω πραγματικά δεν θα. Θα είμαι αυτός μου πάλι, δεν θα προσποιηθώ. Και σε αγαπάω, το ξέρεις. Ξεχασμένα, ξεχασμένα. Ναι, καλά, εντάξει, απλά δεν είναι. Γιατί έγινε. Κάτσε, περίμενα μέχρι τότε. Μπορεί κάτι να του έρθει πάλι και να κάνει κανένα φτωράκι. Θα είναι εδώ, να το σχολιάσει. Πότε ξεκινά το Survivor? 8. Την επόμενη μέρα. Δεν θα μπει. Δεν είναι ξεκάθαρο. Παιδιά, είναι ξεκάθαρο. Έρχεται ο Ατζούν στην Ελλάδα. Δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Από τη θέση του δεν θα κάνει πίσω για το οικονομικό. Ακούστε το γέλιο. Αν στο οικονομικό τα βρούνε, θα μπει τρέχοντα. Λείπει ένα τρέλερ ακόμα και λείπει ένα δεξιά. Όχι, ακόμα δεν νομίζω αυτό, ότι ακόμα θα... δεν έχει. Για να δούμε. Δεν νομίζω ότι θα είναι ο Τριαντάφυλλο με στα επόμενα, γιατί ξέρουμε ποια πρόσωπα είναι. Εμβόλυμο, εμβόλυμο. Τα λέμε ή όχι? Ορίστε. Λέμε τα πρόσωπα. Όχι, μπορούμε να πούμε απλά ότι στην πρώτη εβδομάδα θα είναι 22 παίκτες. Και μέσα 22 δεν είναι σίγουρα δεν είναι Τριαντάφυλλος. Τώρα, αν θα αλλάξει κάτι και θα μπει το Φεβρουάριο το Μάρτιο, εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε. Η Ατζούν είναι μεγάλη. Εντάξει, αυτό που είναι το παιδάκι του συγκινητικό όμως. Τι να πω, ρε παιδιά, μεγάλη και σίγουρη. Ότι εγώ θέλω να είμαι το παιδί μου. Εντάξει. Λοιπόν, μένουμε στο Sky. Ναι. Θα πάμε στη Μαρία Μπακοδήμου, Γιάννη μου.